Στην οικονομία θα επιστρέψουμε τώρα και θα δούμε, γιατί έχουμε αρκετές, θα έλεγα, εξελίξεις και αρκετές ειδήσεις και για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους, για την ανεργία, για το προφίλ του ανέργου στην χώρα μας, για τους μισθούς που δίνονται στη χώρα μας. Όλα αυτά μαζί τώρα έχω ζητήσει και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας, τον εργατολόγο, τον κύριο Γιάννη Καρούζο, να μας τα εξηγήσει. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να πάμε ήθελα πρώτα στις συντάξεις, παρακαλώ. Αυτό το νέο μοντέλο υπολογισμού που θα ισχύσει από το 25 με τον δείχτη αναφοράς μεταβολής των μισθών, τι θα αλλάξει στον υπολογισμό? Ουσιαστικά μιλάμε για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Κοιτάξτε, δεν θα αλλάξει. Επικαιροποιείται ένα σύστημα που ισχύει στην Ευρώπη. Αυτό το σύστημα έρχεται και στη χώρα μας. Θα είναι ένα σύστημα που ήταν άρθει από το 20, κύριε Καρούζο, αλλά δεν το... Από το 20, σωστά, ένα σύστημα παραμετροποίησης του πώς θα καθορίζεται η ετήσια αύξηση. Η ετήσια αύξηση. Συνεπώς, επειδή εδώ και ο πληθωρισμός και ο τριμάριθμος, δόξα τω Θεώ, καλά κρατούν, όπως θα πούμε και παρακάτω, αυτό αποτελεί αντίστροφα μια ελπίδα ότι οι συντάξεις συνεχώς θα παίρνουν ένα θετικό πρόσημο. Η αυξομοίωση όμως αυτής της κατηγορίας των συντελεστών θα φέρει μικρή αύξηση στις συντάξεις εφ' εξής. Ήδη έχουμε μια πτωτική τάση στον πληθωρισμό, οπότε εκ των πραγμάτων ανάλογα θα επηρεάζεται και η αύξηση συντάξεις. Μάλιστα. Έτσι απλοϊκά να το πω. Μια χαρά το εξηγήσατε. Πάμε τώρα. Βλέπω η ανεργία τους τελευταίους μήνες είναι στάσιμη στο ποσοστό που ξέραμε. Θα έλεγα είναι πρωτόγνωρα στάσιμη. 500.000 άνεργοι αυτή τη στιγμή είναι στη δεξαμενή του σκληρού πυρήνα της ανεργίας. 15 μήνες τώρα δεν αλλάζει σημαντικά το πλήθος των ανέργων. Θα σας πω ένα παράδειγμα ότι τον Ιανουάριο του 2023 οι άνεργοι ήταν 529.000, ποσοστά ανεργίας δηλαδή 11,3%. Τον Ιανουάριο φέτος του 2023 το ποσοστό πήγε στα 10,4%, δηλαδή επίσης γύρω στους 495.000. Άρα, από ό,τι βλέπουμε λοιπόν, έχουμε μια σταθερότητα στην ανεργία παρά τη διαρκή αποκλιμάκωση από το 2015 και μετά. Τους τελευταίους μήνες η ανεργία παλεύει με τον πύχη του 10% εφωνίζοντας ισχυρά σημάδια αντίστασης. Μάλιστα. Να κάνω και μια αναδρομή, αν μου επιτρέπετε, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι η ανεργία να πέσει. Έπεσε κάτω από 12% για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2022 και ξαναέσπασε το φράγμα του 11% τον Ιούλιο του 2023, δηλαδή 10 μήνες μετά. Ουσιαστικά για μία μονάδα δηλαδή πέρασαν 10 μήνες. 10 μήνες. Είμαστε απολύτως στο σκληρό πυρήνα της νομικής ανεργίας. Η χώρα έχει να δει μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας από το μακρινό 2009, όταν το πρώτο... Δηλαδή πριν την κρίση, όταν ξεκινούσε η κρίση. Πολύ σωστά, όταν τότε η ανεργία κυμαινόταν σε ένα ποσοστό από 9 ως 9,9%, σε αυξητική βέβαια τότε πορεία. Ενώ η καλύτερη περίοδος ανεργίας για τη χώρα μας ήταν το 2008, με ένα ποσοστό της ανεργίας 7,5-8% κατά μέσον όρο. Από τότε έχουν περάσει 14 χρόνια με διψήφια ποσοστά ανεργίας. Να σας ρωτήσω κάτι, το προφίλ του ανέργου σήμερα ποιο είναι στη χώρα μας? Δυστυχώς αυτή τη στιγμή επαναλαμβανόμενα είναι η νέα γυναίκα ηλικίας από 15 μέχρι 24 ετών. Το ποσοστό ανεργίας κατά φύλο δείχνει πως στις γυναίκες η ανεργία είναι 14,8% το 23, 13,2% το 24. Φανταστείτε ότι οι άντρες αντίστοιχα είναι 8,6% το 23 μονοψήφιο και 8% το 24 πάλι μονοψήφιο. Είναι μεγάλη διαφορά, κύριε Καρούζο, είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Σχεδόν πάνω από το μισό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι έτσι τώρα που σας ακούω. Τώρα που σας ακούω, μου έρχεται μια απορία. Γιατί μιλούσαμε εκπροσώπους των ξενοδόχων προχτές με τον κύριο Βασιλικό και μου λέει: μας λείπουν από τους προϋπολογισμούς που έχουμε κάνει περίπου 80.000 εργαζόμενοι για την περίοδο που ξεκινάει. Και για τουρισμό και για εστίαση. Και θέλω να πω ότι εκεί γιατί δεν μπορούμε από τους ανέργους που έχουμε να τροφοδοτηθούν αυτές οι θέσεις? Που είναι κενές. Ωραία. Τώρα μου ήρθε. Μπορεί να είναι και άλλες περιπτώσεις. Ωραία. Ένα-ένα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΣΕΔΕΦΟΠ, που είναι η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με τα ζητήματα της ανεργίας εργασίας στην Ευρώπη, η Ελλάδα κερδίζει ένα αργυρό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες αγοράς εργασίας. Συγκεντρώνει, φανταστείτε, τη δεύτερη χειρότερη βαθμολογία στην Ευρώπη, αμέσως μετά την Ισπανία. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ανταπόκριση μεταξύ προσφοράς θέσεων απασχόλησης και προσφοράς για την κάλυψη θέσης είναι αναντίστοιχη. Στον τουρισμό επίσης, για να εστιάσω περισσότερο, ναι, ειδικά στον κλάδο αυτό, που αναμένεται φέτος να ξεπεράσουμε τις 100.000 θέσεις κενές στην απασχόληση, άρα με μια δυσλειτουργία στα ξενοδοχεία και μια ποιότητα παροχής υπηρεσιών αμφισβητούμενη στο μέλλον να συνεχίσει έτσι σε σχέση με άλλες χώρες. Το 2023, μολονότι έχουμε μια ονομαστική αύξηση των μισθών, στην πραγματικότητα είναι ο κλάδος που σημειώθηκε μεγαλύτερη μείωση μισθών, μείον 6,6. Αρνητικό πρόσημο δηλαδή, 6,6 μείωση των μισθών το 2022. Το 2023, το πρώτο τρίμηνο, βλέπω τα στοιχεία μου, μείον 12,9. Και το τρίτο τρίμηνο, μέσα στο φουρ τη σεζόν, μείωση μείον 11,9. Άρα, θέλω να πω μόνο ότι είχαμε και μια μείωση των ωρών εργασίας στην ίδια περίοδο, αλλά και μείωση των θέσεων απασχόλησης. Η αγοραστική δύναμη των μισθών στη συγκεκριμένη κατηγορία βαίνει αρνητική. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Αντίστοιχα, διάβαζα τώρα σε αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που έφυγαν από τον κλάδο το συγκεκριμένο και πήγαν να δουλέψουν κάπου αλλού, έστω και με λιγότερα χρήματα. Για να δούμε τι σημαίνει σε αυτό. Θα σας πω, ένας κλάδος που μπορούσε να έχει δουλέψει αυτή η κατηγορία εργαζομένων που φεύγει και πάει αλλού είναι το λιανεμπόριο. Ναι. Στο λιανεμπόριο επίσης έχουμε πράγματι μια αύξηση φαινομενική οριακή 9,5% το 2023 σε σχέση με το 2022. Όμως σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο που τρέχει τώρα, η αύξηση είναι μόλις 3,1%. Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχει μια διακύμανση φεύγοντας από το ένα κλάδο, πηγαίνοντας στο λιανεμπόριο, που κυρίως καταλήγουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή από το κλάδο από τον τουρισμό. Τουρισμός εστίαση είναι το ίδιο σχεδόν. Ναι. Έτσι το αντικείμενο. Άρα το επόμενο βήμα που κάνουν είναι επόμενο. Το λιανεμπόριο είναι το πιο κοντινό. Το πιο κοντινό. Ενώ ήταν δυναμικές, τελικά πήγαν στο 3,1. Επαναλαμβάνω, κυρίως λόγω της απόλυτης αγοραστικής δύναμης. Και τέλος, έχουμε τον κλάδο των διοικητικών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών, δηλαδή γραφεία, γραμματείς κλπ. Και εκεί ήταν ασθενικές οι κάτω από 10% το 23, ενώ έχουμε μια αύξηση στις προσλήψεις στο συγκεκριμένο κλάδο. Ίσως είναι ο σημαντικότερος κλάδος σε αύξηση αυτή τη στιγμή προσλήψεων, 1,9% για το 2023. Μάλιστα. Πού πάμε τώρα σε σχέση με τους μισθούς? Ο μέσος μικτός, φανταστείτε, αυξήθηκε μέσα στη 20ετία ουσιαστικά. Μέσα στη δεκαετία, συγκρίνοντας το μισθό από το 2014 ως το 2023, αυτά τα 10 χρόνια, μόλις 20%. Ουσιαστικά 200 ευρώ πήρε ο μέσος μισθός που ήταν στα 1.000 χρόνια το 2014. Σε 10 χρόνια. Και το 2024 πήγε στα 1.251. 200 ευρώ 10 χρόνια. Αύξηση, φανταστείτε, με όλα όσα έχουν συμβεί, COVID, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, πόλεμοι, μόλις 200 ευρώ. Σαν αύξηση καταγράφησαν αυτή τη στιγμή να βελτιώνουν. Και γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλη απόσταση, κύριε Καρούτσο, σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Ναι, ασφαλώς και γι' αυτό το λόγο. Και γι' αυτό υπάρχει και ο προσανατολισμός από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, από τον πρώην ΟΑΕΔ, ουσιαστικά να ασχολείται με προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων και ανέργων, οι οποίοι θα έχουν να κάνουν με πόρους βέβαια του Ταμείου Ανάκαμψης σε έναν αναπροσανατολισμό χιλιάδων ανέργων σε νέους επαγγελματικούς στόχους και δρόμους, ώστε φυσικά να βελτιωθεί, κατά την άποψή μου, η σύζευξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών, των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Ένα άλλο στοιχείο που θα σας δώσω για να θα μου επιτρέπετε λιγάκι στην ανεργία. Οι 500.000 άνεργοι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας που είναι σταθερά άνεργοι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που συζητάμε, πάνω από 12 μήνες περίπου, ευτυχώς δηλώνουν ότι αναζητούν δουλειά. Δεν είναι δηλαδή οι άνεργοι που έχουν παραιτηθεί το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης. Και στον κλάδο του τουρισμού φεύγουν και μπαίνουν από τον κλάδο, όπως περιγράψατε προηγουμένως στους γνωστούς σας, περίπου 500.000 εργαζόμενοι που ανακυκλώνονται στην τουριστική σεζόν. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα στην αγορά εργασία σήμερα. Κύριε Καρούζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα στοιχεία και για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ.